Εμπρακτείνει η στήριξη στους πληγέντες της Σάμου μετά το σεισμό που στοίχισε τη ζωή δύο ανθρώπων και τα σπίτια εκατοντάδων κατοίκων του νησιού. Την ετοιμότητα του Δήμου Χανίων να παράσχει βοήθεια στις περιοχές που χτυπήθηκαν από το σεισμό στη Σάμο των 6,7 Ρίχτερ, εξέφρασε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Ζερβουδάκη. Δεν μπορούσαμε να μην βρεθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να μην βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας, σε κάθε συνάνθρωπό μας, ο οποίος βρίσκεται σε ανάγκη. Παρακαλούμε λοιπόν όποιο φορέα, όποιο σύλλογο ή όποιο απλό πολίτη επιθυμεί να δώσει μία μικρή βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί να επικοινωνήσει στο 2821341693 στα γραφεία του Τμήματος της Κοινωνικής Πολιτικής, προκειμένου να δοθούν περισσότερες πληροφορίες. Κατεστραμμένα είναι τα περισσότερα κατοικήσιμα σπίτια που έχουν ελεγχθεί και χαρακτηριστεί ακατοίκητα από τα αρμόδια κλιμάκια. Περισσότερες από 400 οικογένειες σε όλη τη Σάμο έχουν μείνει άστιγες και πρέπει να βρουν μόνιμο κατάλημα ώστε να φύγουν από σκηνές και να εγκατασταθούν είτε σε ξενοδοχεία είτε σε κατοικίες που άντεξαν το σεισμό. Είναι αλήθεια, αν και θα προτιμούσαμε να μην ήταν και να ήταν ένα όνειρο, ότι μετά τον καταστρεπτικό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Σάμο, οι συνάνθρωποι μας εκεί έχουν πληγεί τα μάλα. Και εν ώψη του χειμώνα που έρχεται, αλλά και των συνθήκων, ακόμα και καλοκαίρι να ήταν, το να μείνεις στο δρόμο δεν είναι ότι πιο ευχάριστο θα μπορεί να σου τύχει στη ζωή σου. Μπορεί να φέρνει πετσέτες, σεντόνια, είδη ρουχισμού, ακόμα και είδη καθαριότητας, όπως απορρυπαντικά για τα ρούχα τους, είδη υγιεινής, οποιοδήποτε τύπου. Τα είδη πρώτης ανάγκης θα παραλαμβάνονται στην αποθήκη του Δήμου Χανίων στην Οδό Κύπρου 8 από την Τετάρτη ως και την Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.